αναφέρεστε σε μια ερώτηση που κάναμε, καταθέσαμε πολλοί βουλευτές. Ναι, και εσείς. Αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω ποιο δημοσίευμα είναι αυτό, και εγώ. Έχω διαβάσει. Αλλά νομίζω ότι αυτό το αλλιεύσατε από τα νέα, αν δεν κάνω λάθος. Διότι δεν είχε καμία πρόθεση να... Ποιος είναι ο τίτλος, να στοχοποιήσει ή να κατακρίνεται. Ή να κατακρίνει την Υπουργό. Αυτό είναι πάρα πολύ άδικο που επιρρύπτεται. Και εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι εγώ θέλω να εξάρω το έργο της κυρίας Φωτίου. Είναι καταπληκτικό αυτό που έκανε με την αλληλεγγύη και με την κάρτα σύντησης και με το ότι έχουν. Δεν είναι, κοιτάξτε, ως βουλευτές, καταρχάς δεν είναι κατάκριση για κανέναν υπουργό. Είναι μία έκκληση, λίγο να επιταχυνθούν οι κρατικοί μηχανισμοί, ούτως ώστε να υπάρξει μία επίλυση του προβλήματος αστέγων εν όψη ενός πολύ δύσκολου χειμώνα. Αυτό συνήθως λέγεται κριτική, λοιπόν, πάντως. Κοιτάξτε, αλίμονο στο βουλευτή που δεν κάνει αυτό που λέει ο ρόλος του βουλευτή, είναι το νομοθετικό έργο και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Αλίμονό μας αν απολέσουμε κάτι τέτοιο. Και να είμαστε χειροκροτητές του κράτους. Ως βουλευτές δεν μπορούσατε να κάνετε καμιά κριτική που έχουν πλακώσει ο φόρος στα σπίτια του Κοσμάκη με τους έμφες και τους φιπιάδες. Για όλα κάνουμε. Παραφωνάζετε για τους αστέγους. Κύριε Καμπουράκη, οι άστεγοι δεν είναι πρόβλημα τώρα. Α, εντάξει, δεν έχουμε θέμα άλλο. Πόσοι άστεγοι υπάρχουν. Γιατί βρίσκεται τώρα ένα θεματάκι και μια παρανοιχίδα και κάνετε κριτική στη Φωτίου. Καλά, θα κάνουμε και στα άλλα κριτική. Ναι, και δεν κάνετε. Αυτός είναι ο ρόλος μας.